Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στην τελετή απονομής των πρώτων βραβείων Made in Greece που διοργανώνει η Ελληνική Ακαδημία Marketing. Τα βραβεία Made in Greece θεσμοθετήθηκαν για να αναδείξουν την Ελλάδα μας που λέμε και την ελληνική παραγωγή και προσπαθούμε μέσα από αυτό το θεσμό να επιβραβεύσουμε επιχειρήσεις που δίνουν έφαση στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια, στην ποιότητα και πετυχαίνουν υψηλές αποδόσεις και έτσι συνεισφέρουν προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην εθνική μας οικονομία. Όπως πιθανόν να γνωρίζετε, έχουμε μια σειρά βραβείων, έχουμε 7 κατηγορίες βραβείων. Μία από αυτές τις κατηγορίες είναι της αγροτικής αριστείας και μέσα από εκεί προσπαθούμε να επιβραβεύσουμε επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά διαπρέπουν στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας που είναι ένας τομέας που θα πρέπει η χώρα μας να δώσει ιδιαίτερη έμφαση για να βγούμε και από αυτή την δυσμενή οικονομική κατάσταση που βρισκόμαστε. Είναι η πρώτη φορά. Οπότε για πρώτη φορά το να έχει 122 υποψηφιότητες είναι πάρα πολύ καλά. Αυτό βέβαια απ' την άλλη μας δίνει μεγάλο κουράγιο, όχι όσον αφορά την Ακαδημία και την οργάνωση των βραβείων, για τη χώρα μας. Ότι υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά πρωτοστατούν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πραγματικά οι επιχειρήσεις αυτές και οι μιμητές τους θα είναι αυτές που θα μας βγάλουν από αυτό το τέλμα που βρισκόμαστε τώρα, το οικονομικό. Όλοι είπαν το ίδιο πράγμα. Χωρίς πρωτογενή τομέα δεν μπορεί να πάει μπροστά αυτή η χώρα. Αυτό αναρωτιόμαστε και όλοι εμείς και λέμε ότι για την ανόρθωση μιας ολόκληρης εθνικής οικονομίας θα πρέπει πρώτα να γίνει ανόρθωση πραγματικά του πρωτογενούς τομέα. Γιατί χωρίς αυτό δεν υπάρχει μέλλον. Όχι μόνο στον τόπο μας, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, δηλαδή ο πρωτογενής τομέας, όπως είπαμε πριν, μας έχει ξελασπώσει? Μας έχει ξελασπώσει 2 φορές, δεν είμαι ιστορικός, αλλά μία ήταν σίγουρα το 29 με τον Τρικούπη, που είχε πάθει η χώρα μεγάλη ζημιά και την ξελάσπωσε για άλλη μια φορά ο πρωτογενής τομέας. Πατώντας την ποιότητα, βλέπουμε πόσο γρήγορα υποστηρίχθηκε το εξαγωγικό μας εμπόριο των προϊόντων αυτών. Δεν είναι παράξενο που στα 10 κορυφαία προϊόντα που εξάγει σήμερα ο τόπος μας από όλες τις κατηγορίες, τα 5 προϊόντα είναι αγροτικά προϊόντα. Και αν πάει κανείς την μπάρα λίγο πιο κάτω, θα δει στην 10η θέση να είναι πάλι επίσης ένα αγροτικό προϊόν όπως είναι το βαμβάκι και στη θέση 13 να είναι επίσης ένα αγροτικό προϊόν όπως είναι ο ελληνικός καπνός. Να λοιπόν, γιατί πιστεύουμε ότι όπως συνέβη και στο παρελθόν, αν πραγματικά αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα που είναι αυτά που προανέφερα, μπορεί ξανά ο πρωτογενής τομέας μαζί με την μεταποίηση να γίνουν πυλώνας ανάπτυξης του τόπου και να βοηθήσουν και αυτά να βγει ο τόπος από τη δύσκολη συγκυρία που περνάμε. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συμμετέχοντες επίσης στο διαγωνισμό και παρά το ότι δεν τους γνωρίζω, να συγχαρώ από τώρα και αυτούς που θα βραβευτούν. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για την πρόσκλησή σας και εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας και καλή επιτυχία στις προσπάθειες όλων σας και σας ζητώ να μας βοηθήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε τους Ισπανούς ούτε τους Μαροκινούς. Σε ποσότητες δεν μπορούμε. Οπότε μας μένει η ποιότητα. Το μόνο που μπορούμε να στηριχτούμε είναι η ποιότητα. Το μόνο. Διότι εμείς όντως την έχουμε. Εγώ σαν ναυτικός, γιατί ήμουν ναυτικός 7 χρόνια, ήμουν μηχανικός εμπορικού ναυτικού. Ταξίδευα σε ποτοπόρα πλοία, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Ταξίδευα περίπου 8 χρόνια. Πάντα έλεγα ότι ο τόπος αυτός που γεννηθήκαμε, εμείς η Ελλάδα και περισσότερο η Κρήτη, είναι ευλογημένος τόπος. Γιατί είναι το κλίμα μας, είναι ένα νησί το οποίο απέχει 200 μίλια από τις Αχτές, είναι στο κέντρο της Μεσογείου, είναι ένα νησί με τεράστιες δυνατότητες, παράγει άριστα προϊόντα λόγω των κλιματολογικών συνθήκων και των εδαφολογικών, αλλά πολλές φορές τα προϊόντα αυτά χαλούνται στην πορεία, στη μεταποίηση, στη διακίνηση. Με την επίμονη δουλειά που κάναμε και με τις πολλές θυσίες και με το πιστεύω μας πάνω σε αυτό που κάνουμε, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι αποδίδει καρπούση η δουλειά μας. Φάρμα έχει ο προπάπου, σας είπατε, Εμείς έχουμε ιδιόκτητα εκτήματα σαν εταιρεία,
Η εταιρεία μας έχει περίπου 200 στρέμματα με ελιές, ιδιοκτήματα, αλλά συνεργαζόμαστε περίπου και με 3.000 παραγωγούς στην ευρύτερη περιοχή, τους οποίους τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα όχι πολλά, 2-3 χρόνια τώρα, κάναμε ένα βήμα παραπάνω. Επειδή μας ενδιαφέρει η ποιότητα και για μας η ποιότητα είναι η σφραγίδα μας και το μέτωπό μας στην επιχείρηση, προχωρήσαμε ένα βήμα παραπάνω να καθοδηγήσουμε τους παραγωγούς στην ευρύτερη περιοχή το πώς θα μαζεύουν, το πώς θα κάνουν τη συγκομιδή. Θέλουμε να παραδίνονται οι ελιές αυθημερών στην επιχείρηση ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το απόψινό βραβείο για μένα είναι μια τιμή και μια σημαντική διάκριση. Επιβραβεύει τους σκόπους μου και συγχρόνως μου δίνει κουράγιο για να συνεχίσω αυτό το δύσκολο, αλλά αξίζει να το συνεχίσω αυτό το έργο που κάνω τόσα χρόνια τώρα, 35 χρόνια εμπειρίας πάνω σε αυτή τη δουλειά. Και βέβαια ότι κατάφερα να έχω μαζί μου και να προωθώ τα παιδιά μου, που για μένα είναι όλη μου η επένδυση, η πιο σοβαρή επένδυση που έχω κάνει στη ζωή μου τώρα, ότι κατάφερα τα παιδιά μου να είναι άξιοι συνεχιστές αυτό που παλεύω χρόνια και που η οικογενειακή μου παράδοση δείχνει ότι η επιχείρηση αυτή, ναι μεν μπορεί να είναι μια απόρρια 30 χρόνων δουλειάς, αλλά έχει πίσω της μια ιστορία πάνω από 150 χρόνια. Κοιτάξτε, είναι μια επιβράβευση και ταυτόχρονα αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας που ξεκίνησε το 2004 από αγρότες παραγωγούς από τη Δράμα και μπόρεσε και κινητοποίησε αυτή τη στιγμή 958 καλλιεργητές ενός νέου προϊόντος, εθνικού προϊόντος. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι η σχέση των καλλιεργητών παραγωγών αυτών είναι συμβολιακή με το συνεταιρισμό σε μια εποχή όπου δεν υπάρχει χρηματοδότηση, βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι κάθε αναπτυξιακής προσπάθειας. Έτσι λοιπόν είναι μια καλοδεχούμενη επιβράβευση, αναγνώριση. Ξέρουμε ότι είμαστε στην αρχή, ο δρόμος είναι πάρα πολύ μακρύς, είμαστε όμως πολλοί και πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε. Από ό,τι υπογράφετε συμβόλαιο κάθε χρόνο, ας πούμε, και τους λέτε από πριν. Έξω από το τυπικό του συμβολαίου, ο συνεταιρισμός λειτουργεί και έχει σαν βασικό συστατικό του στοιχείο την συμβολαϊκή γεωργία, που σημαίνει ότι το μέλος, ο παραγωγός, έχει από το συνεταιρισμό όλα τα εφόδια που χρειάζεται για την καλλιέργεια, από το φυτό, από το σύστημα της άρδευσης, από την τεχνική κάλυψη, την πιστοποίηση και πολύ σύντομα, αξιοποιώντας κάποιο πρόγραμμα από τον ΕΛΓΑ, αντιχαλαζική προστασία. Ταυτόχρονα όμως έχει και την υποχρέωση και το δικαίωμα διοχετεύσει όλη την παραγωγή του στον συνεταιρισμό. Περιμένουμε ένα μεγάλο αριθμό, αλλά 122 υποψηφιότητες είναι ένας αριθμός ο οποίος μας γεμίζει αισιοδοξία ότι ο θεσμός θα πάει καλά και σε επόμενες διοργανώσεις. Σκοπεύουμε να το καθιερώσουμε και να είναι ένας θεσμός ο οποίος θα επαναλαμβάνεται και θα αναδεικνύει τις επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν είτε στην αγροτική παραγωγή είτε στον βιομηχανικό τομέα.